Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, στην εκπομπή Infotainment. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε θέματα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να έχετε και πάμε να δούμε ποιο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Ρεκόρ φόρων λοιπόν σημειώνει το 2014, καθώς ούτε μία ούτε δύο, αλλά 7 φορές μεγαλύτερο ποσό καλούνται να πληρώσουν 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Το 2014 αποτελεί χρονιά ορόσημο για όσους διαθέτουν ακίνητη περιουσία, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης από το 2015 οι φόροι θα μειωθούν. Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι πριν από 4 χρόνια οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν 105 ευρώ φόρο, ενώ φέτος το ποσό αυτό εκτινάσεται στα 715 ευρώ κατά μέσο όρο. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το 2014 τα έσοδα από τους φόρους στην ακίνητη περιουσία θα ανέλθουν σε 3,93 δις ευρώ από 526 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2009. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα της υπερφορολόγησης των ακινήτων είναι τα εξής. Η μέση φορολογική επιβάρυνση του ακινήτου στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 0,6% της αντικειμενικής του αξίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος. Αυτό σημαίνει ότι για ένα σπίτι 80 τετραγωνικών στο Λεκανοπέδιο με μεσαία αντικειμενική αξία, ο φόρος που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης θα αγγίζει τα 600 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας πληρώνουν όχι με βάση τις πραγματικές τιμές των ακινήτων, αλλά επί των πλασματικών φουσκωμένων αξιών. Η εν λόγω στρέβλωση προκύπτει από το γεγονός ότι με απόφαση του Υπουργείου από το 2007 έχουν παγώσει οι αντικειμενικές αξίες του ακινήτου, που αποτελούν τη βάση της φορολόγησης. Να σημειωθεί ότι το 2013 οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να καταβάλουν 5 χαράτσια. Το τέλος που πλήρωσαν μέσω ΔΕΗ, τον φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010, του 2011, του 2012 και του 2013. Τα χαράτσια έχουν συμβάλει επίσης στην εκτείναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό είναι το ότι το 2013 τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 943 εκατομμύρια ευρώ, όταν πριν από ένα έτος ήταν 499 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα, ένας στους δύο ιδιοκτήτες αναφέρει ότι πλέον δεν έχει έσοδα από την ακίνητη περιουσία του, παρά μόνο πληρώνει φόρους. Επιπλέον, 4 στους 10 δηλώνουν ότι θα εκχωρούσαν ακίνητα στο δημόσιο, εάν είχαν τη δυνατότητα αυτή. Να πάμε τώρα στο αγροτικό συλλαλητήριο, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Μηχανοκίνητη λοιπόν πορεία διαμαρτυρίας για το φορολογικό και το υψηλό κόστος παραγωγής πραγματοποίησαν σήμερα προς το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης στο μπλόκα των πράσινων φαναριών, βασιλικών και των μουδανιών. Στις 11 και 4 το πρωί ξεκίνησε η μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και των κοντινών περιοχών της Χαλκιδικής, ενώ στις 11.30 η πορεία βρισκόταν στην οδό Βασιλής Όλγας κινούμενη με χαμηλή ταχύτητα προς το κέντρο της πόλης. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκεται ένα τρακτέρ και ακολουθούν τα αγροτικά αυτοκίνητα. Οι αγρότες θα κινηθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και θα καταλήξουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 5 το απόγευμα έχουν κληθεί οι βουλευτές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν σε συνάντηση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Βέρειας με αντιπροσωπεία αγροτών από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, την Ημαθία και τις γύρω περιοχές σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις. Υπενθυμίζεται ότι τα μπλόκα έχουν στηθεί και στον κόμβο της Χρυσούπολης, στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Ξάνθης και στον κόμβο Αμυγδαλεώνα, στον Δήμο Καβάλας. Οι αγρότες στο Δήμο της Κουλούρας Ημαθίας έχουν κανονίσει να συναντηθούν το απόγευμα με βουλευτές όλων των κομμάτων της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να συζητήσουν το τι μπορεί να γίνει και να ανατραπεί η λαθεμένη πολιτική που πάει να εφαρμοστεί. Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της αυθόρμητης κίνησης αγροτών Ημαθίας, Κώστας Λιολιόπουλος, μέλος της πρωτοβουλίας. Στη σύσκεψη αυτή πρόκειται να συμμετέχουν και αγρότες από τον μπλόκο των Μαλγάρων. Στην Πέλα τώρα, οι αγρότες πρωτίστως προετοιμάζονται για το Παναγροτικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τετάρτη, ενώ εντός της ημέρας θα πραγματοποιούν συμβολικούς αποκλεισμούς των οδοστρωμάτων, σύμφωνα με τον αγρότη Χρήστο Καμτσή, μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτικών Μπλόκων. Παραμένουν τα μπλόκα στον κόμβο Μελισσίου και Γυψοχωρίου, στο Πλεύρωμα και στον κόμβο Μαυροβουνίου, αλλά και στην Αλμοπία. Οι σεραίοι αγρότες της Μαυροθάλασσας πρόκειται να μεταβούν στον μπλόκο της Δράμας, προκειμένου να στηρίξουν τους συναδέλφους τους στη σημερινή κινητοποίηση.
Μερίδα άλλων αγροτών στις Σέρρες δεν αποκλείται να αποσύρουν τα τρακτέρ τους από τις πλατείες των χωριών, όπου τα έχουν παρατεταγμένα και να συνεδριάσουν εκ νέου την Τετάρτη προκειμένου να αποφασίσουν για το τι μέλι γενέστε. Οι αγρότες του Εύρου παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Ορεστιάδα, Φέρες και Κορνοφολιά. Αγρότες της Βιωτίας μαζί με συναδέλφους τους από την ευρύτερη περιοχή πρόκειται αύριο να κλείσουν το δρόμο συμβολικά στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Κάστρο και Ανθήλη επί της οδού Ανθυλών Αθηνών Λαμίας. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 2.30 το μεσημέρι σύμφωνα με τον αγρότη Γιάννο Βάγκο που είναι μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτικών Μπλόκων. Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι αγρότες λένε όχι στην τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων σε όσους έχουν τζίρο κάτω των 40.000 ευρώ και μεταξύ άλλων ζητούν αφορολόγητο, οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ που θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φρένο στις δικαστικές διώξεις των αγροτών που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία, να μην γίνει κανένας πληστηριασμός σπιτιού ή χωραφιού συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ, διαγραφή κάθε ποσού που αντιστοιχεί σε ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση τόκων από το συνολικό ποσό των οφειλών των αγροτών προς τις τράπεζες και κούρεμα 30% των δανείων μέχρι 200.000 ευρώ. Ζητούν επίσης μείωση του κόστους παραγωγής και ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Πάμε σε κάτι άλλες κινητοποιήσεις τώρα και συγκεκριμένα για τα διόδια που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής. Εχθές κάτοικοι του Δήμου Οροπού αλλά και φορείς του Δήμου βρέθηκαν στα διόδια και η κάμερα του ζούγκλα.gr ήταν εκεί. Θα πάμε να δούμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα και θα επιστρέψουμε. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, κλούβες στο Μάτα αλλά και κάτοικοι της περιοχής του Οροπού έδωσαν εδώ ραντεβού στα διόδια των Αφιδνών. Η αντίδραση για τα υψηλά διόδια, όπως φαίνεται, έχουν οδηγήσει πάρα πολλούς κατοίκους της περιοχής να αποκλείουν και να απελευθερώνουν τις μπάρες προκειμένου τα αυτοκίνητα να διέρχονται ελεύθερα από το συγκεκριμένο σημείο. Δεν θέλουμε διόδια στην πόλη μας μέσα. Δεν σταματήσουμε. Μέχρι να φύγουν τα διόδια. 3.30 και 3.30 να πας στο σπίτι σου. Με 400 ευρώ μεροκάματο που παίρνουν περισσότεροι κάτοικοι εδώ, τι σημαίνει? Εγώ είμαι του Οροπού κάτοικος. Ήρθαμε για όλα αυτά στην παράσταση και να φύγουν τα διόδια και να πάνε όπως έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο στα όρια του νομού Αττικής. Απλά πράγματα. Εσάς τι κόστος είναι το μήνα προκειμένου να διέρχεστε από τα συγκεκριμένα διόδια και με τις υπάρχουσες χρεώσεις? 10 φορές το μήνα που χρειάζεται να πάω είναι 70 ευρώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά δημιουργείται και τεράστιο θέμα με τον παράδρομο, ο οποίος παράδρομος δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι δρόμος, έτσι. Εδώ φαίνεται η απάτη του κράτους που έπρεπε να έχει φτιαχτεί ο παράδρομος και η απάτη έχει όνομα και ονοματεπώνυμο. Λέγεται Ρέπας και Χρυσοχοίδης. Αυτοί οι δύο είναι ηθικοί. Αυτούργοι να πούμε του εγκλήματος και να παίρνουν του κόσμου τα λεφτά ο Μπόμπολας. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε κινητοποιήσεις, είδαμε το Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο να σέρνονται στα δικαστήρια. Σήμερα 11 η ώρα δώσατε πάλι ραντεβού εδώ. Τι είναι αυτό που θέλετε να διαμηνύσετε επιπλέον προς την κυβέρνηση? Καταρχάς θα πρέπει να διαμηνύσουμε στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ότι εμάς μπορεί να μας φυλακίσει, η αγανάκτηση όμως του κόσμου δεν φυλακίζεται. Δεύτερον, θα πρέπει να πούμε στον Υπουργό Υποδομών ότι η λύση θα πρέπει να είναι οριστική. Έχουμε πάρει αποφάσεις από το 10 στην Ομαρχία. Πολύ πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα στην Περιφέρεια, στο Συμβούλιο, πήραμε απόφαση. Δεν μπαζαρεύουμε, δεν ζητιανεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι εκπτώσεις, αν θα είναι 3, 2 ή μισό ευρώ. Μας ενδιαφέρει και αυτή θα είναι η απόφασή μας η οριστική. Τα διόδια θα πάνε στα όρια της Αττικής. Μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος, ειδικά για τους επαγγελματίες, όταν ένα φορτηγό θέλει 24 ευρώ για να πάει και να έρθει στο κέντρο, για να πάει τα εμπορεύματα, είτε επαγγελματίας, είτε αγρότης, είτε κτηνοτρόφος. 24 ευρώ και άλλα 20 βενζίνη, στα ύψη που έχει φτάσει, μιλάμε για σχεδόν 50 ευρώ για να πάει πιο κάτω ένας επαγγελματίας. Πέστε μου πώς θα επιβιώσει. Και πέστε μου και πώς θα επιβιώσουν τα καταστήματα και όλος ο ροπός, που αυτό ένα Σαββατοκύριακο έχει όλο και θα πρέπει βενζίνη και διόδια να φτάσει 20 ευρώ. Είναι μια καταστροφή πραγματική και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό, επειδή υπήρχαν κάποιες συμφωνίες από το 6, να γίνεται μια αύξηση 60%. Να καλύψει αυτή η αύξηση τι?
έχουν αυξηθεί, μήπως εδώ για το δρόμο έχουν κάνει κάτι παραπάνω. Όπως σας είπα, από το 2010 έχουμε πάρει απόφαση οριστική και αμετάκλητη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ότι τα διόδια πρέπει να καταργηθούν από εδώ και να πάνε στα όρια της Αττικής. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι προεκλογικό. Εδώ μιλάμε για την επιβίωση του οροπού, των πολιτών που πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, που πάνε να εργαστούν, ο επαγγελματίας, ο αγρότης που πρέπει να μεταφέρει τα εμπορεύματά του στην Αθήνα. Είναι μια καταστροφή πραγματική και θα πρέπει ο Υπουργός Υποδομών να καθίσει με όποιον μπόμπολα να βρει μια λύση. Οριστική. Τα διόδια δεν θα τα ανεχθούμε εδώ. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει, αλλά τα διόδια θα πάνε στα όρια της Αττικής. Είμαι κάτοικος Καπανδρητίου. Και έχω έρθει και εγώ, όπως και οι άλλοι συντοπίτες μου, να διαμαρτυρηθώ με την παρουσία μου, ειρηνικά βέβαια, για την παρουσία των διοδίων εντός του νομού Αττικής. Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει και τόσο το υπεχοδέ, αλλά και νομίζω και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να δει και ο Πρωθυπουργός το ζήτημα των διοδίων. Το ότι ο Δήμαρχος πήγε στα δικαστήρια, νομίζω ότι αυτό είναι υπέρ του Δημάρχου και όχι κατά του Δημάρχου. Γενικότερα, η δική σας ζωή πόσο επηρεάζεται χρησιμοποιώντας τα διόδια προκειμένου να διέλθετε από το συγκεκριμένο σημείο? Για τι κόστος μιλάμε? Με 7 ευρώ την ημέρα. 7 ευρώ την ημέρα. Μιλάμε για γιοταχή. Αν μιλήσουμε για επαγγελματίες, το κόστος πολλαπλασιάζεται επί 3 ή επί 4. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εξωπραγματικό για τα οικονομικά δεδομένα τα τωρινά στην πατρίδα μας. Τώρα, για ποιο λόγο η κυβέρνηση και ειδικά το υπεχοδέ συμπαρατάσσεται, γιατί είναι ολοφάνερο, με τον Μπόμπολα και με τα ιδιωτικά συμφέροντα, αυτό ας το σκεφτούν και εκείνοι, αλλά ας το κρίνει και ο λαός που σε λίγο καιρό θα ψηφίσει. Είναι μια κίνηση όχι πολιτική. Το κράτος έχει πιέσει αρκετά τον κόσμο σε τέτοια κατάσταση, ώστε δεν πάει άλλο. Όταν κάτι το πιέσεις, κάπου θα βγει. Δεν πάει άλλο ο κόσμος, δεν αντέχει να πηγαίνει να μεταφέρεται για τη δουλειά του και να δίνει τόσα έξοδα. Δεν μπορεί ένα κράτος εκλεγμένο από τον ελληνικό λαό να βάζει με εισαγγελική παραγγελία μια δημοτική αρχή μέσα, η οποία δεν κατέβηκε μόνη της, κατέβηκε ενωμένη με τους αντιδημάρχους, με την αντιπολίτευση, με τους υποψηφίους, όλοι μαζί. Βλέπετε εδώ, δεν υπάρχει καμία σημαία, είναι όλοι ενωμένοι. Ο κόσμος πιέστηκε. Δυσκολεύομαι και το σκέφτομαι να κατέβω να πάω στην επισκοπή μου, ώστε να διεκπαιρεώσω τις ανάγκες της Μητροπόλεως μου. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πόσο μάλλον οι άλλοι που ανεβοκατεβαίνουν καθημερινά για τη δουλειά τους. Η ένωση των πολιτών όλοι μαζί. Μόνο με την ένωση, χωρίς συμφέροντα, μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Το κράτος αρκετά πίεσε την κατάσταση, νομίζω. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε επεισόδια στα δικαστήρια, πάλι εδώ συγκέντρωση, διόδια, το κόστος το απροχώρητο. Σήμερα 11 η ώρα δώσατε πάλι ραντεβού εδώ. Για εσάς τι σημαίνει και η περασμένη εβδομάδα και η σημερινή συγκέντρωση? Σημαίνει αυτό που είπαμε απλά και κατανοητά, ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τη δικαίωσή του. Και δεν τελειώνει σήμερα εδώ. Θα συνεχιστεί κανονικά, ειρηνικά, νόμιμα, δημοκρατικά ο αγώνας μέχρι τη δικαίωση. Δεν μπορεί να μας δικαιώνουν διαχρονικά όλοι. Βουλευτές είχαν κάνει επιρροτήσεις σε υπουργούς να αναγνωρίζουν το δίκαιό μας όλοι και να μην το εφαρμόζουν. Κουράστηκε ο κόσμος στα λόγια και στα ψέματα και στις αναμονές. Πρέπει εδώ και τώρα να υπάρχει λύση. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούν αναγκαστικά πλέον τα διόδια για να περάσουν, για να πάνε στα σπίτια τους. Γιατί κόστος μιλάμε σε μηνιαία βάση? Εδώ μιλάμε σε μηνιαία βάση. Ένας άνθρωπος που δουλεύει στην Αθήνα 1500 ευρώ το χρόνο. Αλλά υπάρχουν στο Δήμο Οροπού 8 διόδια. Αυτά είναι τα δύο που βλέπετε. Και άλλα 6. Και τα άλλα 6 αυξηθήκαν κατά 60%. Μέσα σε μια ενδοδημοτική διαδρομή μπορεί να πληρώνουμε διόδια. Από τη δουλειά μας στο σπίτι μας, από το κέντρο υγείας στο σπίτι μας, πληρώνουμε διόδια μέσα σε ένα Δήμο. Ο μοναδικός Δήμος στην Αττική. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, τους το έχω αναλύσει, το παραδέχονται στις κατηδίαν επαφές, αλλά βλέπεις ξαφνικά, χωρίς να μας ειδοποιήσει ο κ. Χρυσοχοΐδης, αύξησε 60%. Ενώ είχε δεσμευτεί και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια της Βουλής ότι θα έρθει αυτή η αδικία πρώτα. Βλέπετε τον παράδρομο. Καταστροφικός. Κάθε μέρα 5 χιλιόμετρα ουρά έχει. Γιατί ο κόσμος δεν αντέχει να πληρώσει. Τέλος. Πρέπει να βρεθεί λύση.
Πάνω σε αυτό το κομμάτι ήθελα να σταθώ και το αγγίξατε πρώτος εσείς. Για πείτε μου λοιπόν, ακόμα και στην λογική και στη λύση αν θέλετε του παράδρομου, είχατε πει σε επικοινωνία σας με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, αλλά και τους υπουργούς που είχαν περάσει πριν από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ότι εάν θέλουν οι κάτοικοι μια εναλλακτική προκειμένου να μην πληρώνουν τα διόδια, δεν θα έπρεπε ο συγκεκριμένος δρόμος να έχει φτιαχτεί με προϋποθέσεις τέτοιες ώστε να μην επιβαρύνεται ο τοπικός πληθυσμός? Μα υπάρχει σοβαρό έργο, υπάρχει σοβαρό κράτος που να μην φτιάξει τον παράδρομο πρώτα για να πληρώνει ο πολίτης του στην Εθνική Οδό μετά? Δεν υπάρχει. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Φτιάχνουμε, πληρώνουμε τα λεφτά για όλους τους δρόμους στην Ελλάδα. Θα τα πληρώσουν οι αφίδνες επειδή είναι γωνία το μαγαζί? Τέλος, δεν πληρώνουμε άλλο. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε μόνο εμείς για να φτιάχνεται η Ιωνία Οδός και να πληρώνουμε πολλαπλάσιο από όσο μας αναλογεί στο κάτω-κάτω. Τα διόδια θα φύγουν από εδώ. Το υποσχέθηκα. Αυτή τη στιγμή είσαστε και λίγο, σας έχουν φέρει και σε δύσκολη θέση, γιατί σας έδεσαν στα δικαστήρια την περασμένη εβδομάδα και βλέπουμε παρόλα αυτά μία παρουσία σας εδώ. Αυτό για εσάς σηματοδοτεί, πέρα από τα όποια προεκλογικά παιχνίδια που μπορεί να κοστολογήσει, να σας ρίξει κάποιος, θεωρείτε ότι για τον επιτόπιο εδώ πληθυσμό αλλάζει κάτι αυτό που γίνεται σήμερα? Καταρχάς ο ίδιος ο Χρυσοχοΐδης είπε ότι παίζουμε προεκλογικά παιχνίδια ο Δήμαρχος και πιθανώς η Δημοτική Αρχή. Του απαντώ, εμείς δεν φέραμε τις αυξήσεις. Αυτός έφερε τις υπέρογγες και άδικες αυξήσεις αυτές. Γι' αυτό βγήκαμε στον δρόμο και θα είμαστε στον δρόμο. Και δεν αρχίσαμε εμείς τα προεκλογικά παιχνίδια. Είχαμε άλλο τρόπο να δράσουμε εκλογικά και προεκλογικά, με το έργο μας, με την παρουσία μας και κοντά στον πολίτη και κοντά στον δημότη. Δεν είχαμε ανάγκη αυτή την εποχή να βγούμε στον δρόμο για τα διόδια. Αλλά μας έβγαλε η κυβέρνηση με την πολιτική της στον δρόμο. Και θα συνεχίσουμε και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, άμα χρειαστεί. Οι κινήσεις σας στο άμεσο μέλλον, γιατί βλέπω πραγματικά σήμερα εδώ ανθρώπους συγκεντρωμένους, δίχως παρατάξεις, δίχως συγκεκριμένες σημαίες που εκπροσωπώντας πολιτικά κόμματα, ήρθαν εδώ ως ντόπιοι κάτοικοι. Και είδαμε και ανθρώπους από άλλους δήμους που έχουν έρθει για συμπαράσταση. Από εδώ και πέρα, από την αυριανή μέρα, τι είναι αυτό που πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση? Να περιμένει η κυβέρνηση, να περιμένουμε μάλλον από την κυβέρνηση, όπως είπα προηγουμένως, να συνετιστεί, να μιλήσει μαζί μας, να ξεκινήσει από το μηδέν, να πάρει αυτές τις αυξήσεις τουλάχιστον που επέβαλε τώρα και να αρχίσει να μιλήσει μαζί μας το πώς θα λύσουμε το μεγάλο τοπικό πρόβλημα του οροπού που αφορά εμένα και τους δημότες μου. Επειδή ό,τι δηλώσεις έχω κάνει, είμαι απλός πολίτης, ο πρόεδρος των ποντίων οροπού. Ήμουνα ένας από τους 9 φυλακισμένους, αλλά δυστυχώς τα κανάλια δεν είπαν τίποτα αυτά που είπα. Εγώ δεν είμαι δεσμευμένος, είμαι με το λαό. Εκείνο που έχει σημασία και το καταλάβαμε όλοι εμείς, συγχαρητήρια στον Δήμαρχο και σε όλους τους υποψηφίους δημάρχους που ήμασταν όλοι στη φυλακή, ο μόνος μη αιρετός ήμουν εγώ. Εκείνο που έχει σημασία, αυτά τα διόδια εδώ που βλέπετε πρέπει να φύγουνε, να πάνε εκεί που είναι ανοιχτά, στα σύνορα της Αττικής. Ο Οροπός, η δημότητα του Οροπού, δεν είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες, δεν το αισθάνομαι αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε αξιώματα, να έχω φέρει εγώ προσωπικά το πρώτο παγκόσμιο μετάλλιο της Ελλάδος από όλα τα αθλήματα και σήμερα να κατηγορούμε σαν δεύτερης μοίρας κατηγορίας πολίτης της Αττικής. Η Βούλα, το Λαύριο, από εκεί όλα, βουριαγμένη, μέχρι Μαραθώνα, πληρώνει κανένας διόδια? Όχι, γιατί ο Οροπός που είναι στην Αττική να πληρώνει? Και τρίτον, και τελειώνω, και το είπα και αυτό το ξέρω ότι δεν θα το πούνε, εάν τα γαϊδούρια πληρώνουν διόδια, εάν δεν πληρώνουν, να πάρω ένα κάρο και ένα γαϊδουράκι να πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα όπως πηγαίνω ερχόντουσαν οι πρόγονοί μου το 22. Σας ευχαριστώ. Αγανακτισμένοι λοιπόν οι κάτοικοι του Δήμου Οροπού, όπως παρακολουθήσατε και στα πλάνα μας. Αναμένονται εξελίξεις, καθώς και τον Απρίλιο είναι η δίκη των 9 συλληφθέντων για τα επεισόδια στα διόδια της Μαλακάσας. Το καλό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι κάτοικοι δεν έχουν κομματική ταυτότητα, αλλά είναι σύσσωμοι για το καλό της πόλης τους.
Συνεχίζουμε τώρα και όλοι γνωρίζουμε για τα πάρτι βολέματος που γίνονται στο δημόσιο. Τώρα θα πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, καθώς και εκεί πέρα φέρεται να λαμβάνει η χώρα ένα πάρτι βολέματος. Σύμφωνα λοιπόν με καταγγελίες και στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση του ζούγκλα.gr, άτομα τα οποία γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις αναφέρουν ότι ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μπουτάρης, αναθέτει τις εκδηλώσεις του Δήμου σε ανθρώπους οι οποίοι φέρονται να έχουν πολύ καλές σχέσεις με τη σύντροφό του Γκαμπριέλα Σίνερ. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, οι προθέσεις του κυρίου Μπουτάρη άρχισαν να διαφαίνονται τον περασμένο Αύγουστο, όταν ενώ όλη η χώρα βρισκόταν σε διακοπές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου συνεδρίασε και αποφάσισε την πρόσληψη ενός συνεργάτη, ο οποίος είναι έμπειρος στα ζητήματα των εθελοντών για την προετοιμασία του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Ο λόγος είναι για τον κύριο Χουάνου Κοράλες, ο οποίος με απευθείας ανάθεση ανέλαβε το συγκεκριμένο καθήκον έναντι 4.920 ευρώ. Αν κάποιος παρατηρήσει το βιογραφικό του κυρίου Κοράλες, θα διαπιστώσει ότι ο εν λόγω άνθρωπος, μόνο άγνωστος, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή από το 2011 μέχρι και σήμερα, ο κύριος Κοράλες εργάστηκε στη μουσική έκθεση Vomex, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης με 235.000 ευρώ και τη Χελέξπο με 500.000 ευρώ, στο Φεστιβάλ Παντομίμας Κιλκής και στους εθελοντές του Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Κατά μία διαβολική σύμπτωση όμως, όπως σημειώνουν τα άτομα που παρακολουθούν τα δρόμενα στο Δήμο, ο κύριος Κοράλες στις 2 πρώτες εργασίες που ανέλαβε εργάστηκε με την κυρία Γκαμπριέλα Σίνερ. Άλλωστε, η σύντροφος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης είχε την ευθύνη για την προώθηση του θεσμού σε γειτονικές χώρες, όπου τον διαφήμισε με διαρκή ταξίδι ο κύριος Μπουτάρης. Παράλληλα, η κυρία Σίνερ είναι επικεφαλής του Γραφείου Δημάρχων της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Το εν λόγω γραφείο έχει αναλάβει να προωθήσει συνεργασίες ανάμεσα σε γερμανικούς και ελληνικούς δήμους. Αίσθηση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι η ύπαρξη του εν λόγω γραφείου, το οποίο στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με την ΚΕΔΙΘ, δεν είναι καταχωρημένη στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κηδωνίων, στεγάζεται και το αυτοτελές τμήμα εθελοντισμού, νεολαίας και διοικητικής βοήθειας. Καλά ενημερωμένες πηγές εξηγούν ότι η ανυπαρξία του Γραφείου Δημάρχων έγκυται στο γεγονός ότι για να παραχωρηθεί δημοτικός χώρος χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία όμως δεν έχει ληφθεί. Προφανώς και ο κύριος Μπουτάρης κάνει τα στραβά μάτια. Στις καταγγελίες που έφτασαν στο ζούγκλα.gr τονίζεται ότι είναι απορίας άξιος το γεγονόν ότι η κυρία Γκαμπριέλα είναι πολυπράγμων και έχει αναλάβει υπεραυξημένα καθήκοντα. Συνοπτικά, η άτυπη συνεργάτης του Δημάρχου το 2011 δούλεψε σε μια χρηματοδοτούμενη από το Δήμο Θεσσαλονίκης έκθεση μουσικής, εμφανίζεται να δίνει εντολές στους εθελοντές της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και εργάζεται στο Γραφείο Δημάρχων της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, του οποίου προείσταται ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια νύφη του Βορρά. Ας αλλάξουμε τώρα κλίμα και θέμα και να δούμε ότι ένα ρεπορτάζ το οποίο αλλιεύσαμε από το thraki.net και μιλάει για την ακρίβεια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα εμφανίζεται πρωταθλήτρια στη ακρίβεια στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε. Πληρώνουμε 3 φορές πιο ακριβά για τα ίδια προϊόντα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτό μας καθιστά πρωταθλητές στην ακρίβεια των προϊόντων στην Ευρωζώνη σε σχέση με το εισόδημά μας. Η θλιβερή πραγματικότητα για τους Έλληνες καταναλωτές καταγράφεται πλέον και επίσημα στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Detail Average Price Report November 2013, όπου συμπεραίνεται ότι η ραγδαία συρρήκνωση των εισοδημάτων των Ελλήνων εργαζομένων την τελευταία τριετία ξεπέρασε το 30% και σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό των τιμών στα βασικά είδη έχει οδηγήσει τους Έλληνες να αισθάνονται την ακρίβεια σκληρότερη από τους υπόλοιπους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατηρώντας κάποιες τιμές των ίδιων προϊόντων από χώρα σε χώρα στην Ευρωζώνη, αρχικά μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις τιμές στο ράφι δεν είναι η ακριβότερη χώρα. Συνδέοντας όμως τις τιμές των προϊόντων αυτών με το εισόδημα των Ελλήνων, αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα σε πραγματικούς όρους είναι η πιο ακριβή χώρα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η μείωση των μισθών που επετέφθη το προηγούμενο διάστημα δεν πέρασε και στις τιμές των προϊόντων, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της αγοριστικής δύναμης των Ελληνών καταναλωτών. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι
ακριβή στα προϊόντα. Είναι ακριβή σε σχέση με τους μισθούς και τις τιμές που έχουν τα προϊόντα στα ράφια. Δυστυχώς σε μια Ελλάδα κρίσης και ενάντια 2014 που έχει συρρυκνωθεί τουλάχιστον κατά 30% το εισόδημα των Ελλήνων, δεν είδαμε να συρρυκνώνονται οι τιμές σε βασικά είδη όπως είναι το ψωμί, το γάλα, τα αυγά, τα τζιμερικά. Ίσα ίσα μπορώ να πω ότι υπήρχαν και κάποιες άνοδους σε τιμές είδαμε. Είναι δυστύχημα τέλος πάντων που βλέπουμε ανθρώπους να πεινάνε, να κάθονται στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα χωρίς να μπορούν να αγοραστούν και να μην υπάρχουν κάποιες μειώσεις στις τιμές αυτές. Οι καταναλωτικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα ασκούν μεγάλες πιέσεις στις εταιρείες ώστε να ρίξουν τις τιμές τουλάχιστον στα είδη πρώτης ανάγκης όπως γάλα, ψωμί, ζυμαρικά, αλλά όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα τους Έλληνες πολίτες αφού το εισόδημά τους όλο και συρρυκνώνεται και όπως φαίνεται τα προϊόντα θα παραμένουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ καθώς δεν θα υπάρχει αγροστική δυνατότητα. Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις και είχε αναγγελθεί και από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι ναι, στα βασικά προϊόντα θα κατεβούν οι τιμές και όντως αυτό θα θεσμοθετηθεί. Αλλά δυστυχώς ακόμα και σήμερα στην πράξη δεν έχει γίνει τίποτα. Μετά την πρώτη θέση της Ελλάδας στην ακρίβεια, έρχονται τα αγροτικά μας προϊόντα και συγκεκριμένα η εξαγωγή του ελαιόλαδου για να καταγράψει μια πρωτιά θετική αυτή τη φορά. Εκεί που όλες οι εξαγωγές της Ελλάδας έχουν μειωθεί σε σχέση με στοιχεία που έχουν καταγραφεί το 2013, τα αγροτικά μας προϊόντα εμφανίζονται πρώτα στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων και συγκεκριμένα το ελαιόλαδο, το οποίο θεωρείται ποιοτικά καλύτερο από τα ελαιόλαδα των άλλων χωρών. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από το thraki.net και συνεχίζουμε με περισσότερα θέματα. Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων τη φετινή χρονιά. Η ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι είναι στο 2,4% και η χρονιά σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις θα κλείσει με θετικό πρόσημο, ενώ η αξία τους θα σπάσει το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα φρούτα και το ελαιόλαδο χρήζονται για ακόμη μια χρονιά πρωταθλητές των εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα, καθώς η ποιότητα ειδικά του ελληνικού ελαιολάδου είναι πολύ καλύτερη από άλλων χωρών. Οι εξαγωγές του ελληνικού ελαιολάδου μάλιστα ευθύνονται και για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος με τη Γερμανία, καταγράφοντας σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 13%. Εμείς στη Μάκρη φέτος είχαμε παραγωγή. Ήταν για μας προσωπικά μία από τις καλύτερες χρονιές. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα έναντι άλλων περιοχών της Ελλάδας να διακινήσουμε το λάδι μας και να τολμήσουμε ένα μερίδιο στις εξαγωγές. Το θέμα είναι τι εξαγωγές θέλουμε. Θέλουμε εξαγωγές που να μπορούμε να πρώτα απ' όλα να παίρνουμε τα λεφτά μας, να συνεργαστούμε με ανθρώπους που είναι έντιμοι και δεύτερον να πουλήσουμε σε μια καλή τιμή. Γιατί εάν η τιμή είναι ίδια με αυτή που πουλάμε εδώ στη Θράκη, για ποιο λόγο να το εξάγουμε και να μην το φάει ο ντόπιος καταναλωτής. Θέλουμε αυτήν την υπεραξία του προϊόντος, γιατί πραγματικά το λάδι της Μάκρης αξίζει τα λεφτά του. Η παραγωγή του ελαιόλαδου Μάκρης, ενός λαδιού με άριστη ποιότητα και με πολλά βραβεία και πανελλαδικά αλλά και παγκόσμια, έχουν εστιάσει σε καινούργιες συσκευασίες ώστε να είναι πιο ελκυστικές στο κοινό των ξένων χωρών. Μέλημά τους όμως είναι να πετύχουν την καλύτερη δυνατή τιμή για το χρυσάφι τους, όπως το αποκαλούν, αφού πρόκειται για πρώτης ποιότητας ελαιόλαδο. Στο εξωτερικό, ειδικά εμείς βρισκόμαστε στη διαδικασία μιας πιο premium συσκευασίας για έξω, θα διεκδικήσουμε το μερίδιό μας σε μια αξιοπρεπή τιμή, γιατί όπως είπαμε, το λάδι της Μάκρης έχει και τα βραβεία του και την ποιότητά του που είναι αναμφισβήτητη. Πάμε τώρα να δούμε ένα χωριό εδώ στην Ελλάδα, το οποίο έχει κατοίκους αιωνόβιους. Πριν από χρόνια ο συνταξιούχος ταχυδρομικός υπάλληλος, ο κύριος Τέλιος Παπουτσάκης από την Αγία Παρασκευή, που διαμένει στο Ηράκλειο, είχε προβλέψει σε χωριανούς και φίλους του, μεταξύ σοβαρού και αστείου πάντα, ότι δεν ποθαίνω παρά μετά που θα ποθάνει ο Χριστόδουλος και ο Μητσοτάκης. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος απεβίωσε και τώρα έχει μείνει ο αγώνας δρόμου έτσι με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο ίδιος ηλικιακά έχει υπερβεί έναν αιώνα ζωής και ως έφηβος συνεχίζει νικηφόρα τη μάχη με τα χρόνια.
και μπορεί η Αγία Παρασκευή Αμαρίου να έγινε γνωστή πανελληνίως ως το χωριό που γέννησε και ανάθρεψε το δικτάτορα Στυλιανό Πατακό, θεωρείται ωστόσο και πρωταθλήτρια στα χρόνια ζωής των κατοίκων της. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς ή έπιασε τον αιώνα, ή τον πέρασε, ή τον ακουμπά. Τέσσερις ανεπίσημοι δηματολόγοι του χωριού έψαξαν και μέτρησαν τους υπερήλικες που είναι εν ζωή στην Αγία Παρασκευή και αλλού και βρήκαν περί τους 20. Η πλειοψηφία των υπερήλικων στην Αγία Παρασκευή είναι εξαιρετικά δραστήρια. Άλλοι μαζώνουν ελιές και χαρούπια, άλλοι απασχολούνται στα περιβόλια και στις άλλες δράσεις της αγροτικής ζωής, άλλοι στα οικόσιτα και δεν μπορούν να αλλάξουν και εδά που γέρασαν, όπως λένε. Ο Κώστας Φουντουλάκης, 87 χρονών, έχει επικρατήσει ως ο Κωστής ο Σωμαράς, αφού από τα 8 του ασχολούνταν με τη τέχνη της σαγματοποιίας. Θυμάται την απάντηση που του έδιδε η μάνα του όταν την ρωτούσε το έτος που γεννήθηκε. «Δε γατέχω, κοπέλη μου», του απαντούσε. «Σε έκαμα όντα βγαίνανε τα κολοκύθια». Του προσδιόριζε την εποχή, όχι όμως και τον χρόνο. Μεγαλώνοντας όμως, έμαθε. Τώρα να πάμε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε μια αεροπειρατεία που συνέβη στο αεροπλάνο των Αιθιοπικών Γραμμών, το οποίο είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, την Αντίς Αμπέμπα, και πήγαινε προς τη Ρώμη. Εκεί το αεροσκάφος άλλαξε την πορεία του και προσγειώθηκε στην Γενέβη, χωρίς όμως να υπάρχει προκαθορισμένη προσγείωση. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις για τη στοιχεία του αεροπειρατή. Νέες διαστάσεις λαμβάνει το θρίλερ της αεροπειρατείας σε αεροσκάφος των Αιθιοπικών Αερογραμμών. Σύμφωνα με τις αρχές, ο συγκυβερνήτης, που ήταν άοπλος, πήρε τον έλεγχο του αεροπλάνου και το οδήγησε στο αεροδρόμιο της Γενέβης. Ο αιθιοπικής καταγωγής ύποπτος είχε σκοπό να ζητήσει άσυλο στην Ελβετία και μετά την προσγείωση παραδόθηκε στην αστυνομία. Οι 200 επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης 702 αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος Σόι και Αυλαβής. Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση Αντίς Αμπέμπα Ρώμη. Άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο της Γενέβης στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αεροπειρατεία εκδηλώθηκε στον εναέριο χώρο του Σουδάν. Το αεροδρόμιο της Γενέβης, που είχε κλείσει προσωρινά, λειτουργεί πλέον κανονικά. Να μεταφερθούμε στην Αγγλία και να σας πω εδώ πέρα ότι η ανησυχία έχει προκαλεί στις αρχές ο εθισμός ενός επικίνδυνου παιχνιδιού που κυριαρχεί τώρα στο ίντερνετ για τα νεαρά άτομα, καθώς ένας 20χρονος Βρετανός άφησε την τελευταία του πνοή πρόσφατα έπειτα από ένα θανατηφόρο γύρω του παιχνιδιού Nectominate. Ο Bradley Eames δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να πίνει 2 ποτήρια, το ένα μετά το άλλο, ποτό τζιν, στο οποίο εμπότισε σακούλες με τσάι, ενώ ανέφερε «έτσι πίνει ο κόσμος». 4 ημέρες αργότερα, ο Eames βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα έρευνα, ο θάνατός του προήλθε από το παιχνίδι αυτό. Κατά τη διάρκεια του Nectominate, νεαροί πίνουν άφθονες ποσότητες αλκοόλ και παράλληλα βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους. Στη συνέχεια, αναρτούν στο διαδίκτυο τα βίντεο αυτά και προκαλούν και άλλους χρήστες του διαδικτύου να τους μιμηθούν. Ήδη στη Βρετανία, 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από το παιχνίδι αυτό. Η Ιαπωνία τώρα και ένα θέαμα έτσι που δεν το έχουμε συνηθίσει, καθώς έλαβε χώρα το γυμνό φεστιβάλ της Ιαπωνίας. Φορώντας μόνο ένα μικρό κομμάτι ύφασμα, οι άντρες κυρίως, το οποίο καλύπτει την περιοχή των γεννητικών οργάνων, 9.000 Ιαπωνέζοι ρίχνονται στη μάχη για τα ευλογημένα ξυλάκια, που σύμφωνα με την Ιαπωνική παράδοση φέρνουν τύχη σε όποιον καταφέρει να τα πιάσει. Το γυμνό φεστιβάλ, όπως είναι αλλιώς γνωστή αυτή η παλιά Ιαπωνική παράδοση Χαντάκα Ματσούρι, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο ναό Σαϊντάι στην περιοχή Οκαγιάμα της Ιαπωνίας. Οι άντρες, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail, αφού φορέσουν το χαρακτηριστικό κομμάτι ύφασμα, όπως το φοράνε και οι σούμο στους αγώνες τους, που τυλίγεται γύρω από τη μέση τους, πρέπει να περάσουν μέσα από κρύο νερό για να εξαγνίσουν το κορμί τους και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να αρπάξουν ένα ζευγάρι από ξυλάκια διαμέτρου 4 εκατοστών και μήκους 20 εκατοστών, τα οποία πετάει προς το συγκεντρωμένο πλήθος ένας ιερέας από ύψος 4 μέτρων.
Σύμφωνα με την Ιαπωνική παράδοση, όποιος τα πιάσει πρέπει να τα φυλάξει μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, το μασού, και θα κερδίσει 12 μήνες ευτυχίας και καλοτυχίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο περίεργα αλλά και πιο ζωντανά φεστιβάλ της Ιαπωνίας, που χρονολογείται γύρω στα 500 χρόνια πριν. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ δεν είναι το μοναδικό περίεργο που υπάρχει στη χώρα. Πριν από ένα περίπου μήνα, μερικές εκατοντάδες άντρες συμμετείχαν σε ένα αρχαίο τελετουργικό στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καντσού Μισόγκι. Πρόκειται για ένα χειμερινό τελετουργικό καθαρισμού του σώματος και της ψυχής, κατά τη διάρκεια του οποίου οι Ιάπωνες πιστεύουν ότι έρχονται πιο κοντά με τα μυστικιστικά πνεύματα τα οποία φέρνουν ευτυχία. Παρακολουθήσατε έτσι και τις εικόνες από τους άντρες οι οποίοι προσπαθούσαν να πιάσουν τα ξυλάκια της καλοτυχίας. Και να πάμε τώρα πάλι στην Αγγλία και σε ένα φιλανθρωπικό μαξιλαροπόλεμο που θα γίνει για την θέρμανση των ελληνικών σχολείων. Συγκεκριμένα, Έλληνες και Κύπροι φοιτητές στο Λίντς της Μεγάλης Βρετανίας διοργανώνουν αυτόν τον μαξιλαροπόλεμο προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης σε σχολεία και κοινωνικά ιδρύματα της Ελλάδας. Είμαστε μακριά από την Ελλάδα και πονάμε την πατρίδα μας. Η ανταπόκριση του κόσμου στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ μεγάλη. Στο Λίντς ζουν 2.500 Έλληνες και Κύπριοι. Σκεφτήκαμε πως είναι ευκαιρία να τους ενεργοποιήσουμε, τονίζει ο 22χρονος Κυριάκος Κυριακόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, που σπουδάζει στην Αγγλία μηχανολόγος, μηχανικός και διοίκηση παραγωγής. Οι διοργανωτές προγραμματίζουν την εκδήλωση για τις 8 Μαρτίου, ημέρα της γυναίκας, στο αθλητικό κέντρο του Λίντς. Φιλοδοξούν να προσελκύσουν περισσότερα από 5.000 άτομα. Αν τα καταφέρουν, θα καταρρύψουν κατά πολύ το ρεκόρ Guinness για τον πολυπληθέστερο μαξιλαροπόλεμο που έχει γίνει ποτέ. Ήταν 3.814 συμμετοχές. Ο Δήμαρχος προσφέρθηκε να μας παραχωρήσει την κεντρική πλατεία της πόλης, όμως δεν θα χωρούσαμε. Μέσω mail θα ενημερωθούν περίπου 100.000 άνθρωποι, ενώ θα οργανώσουμε και πρωτότυπες δράσεις έξω στην πόλη, προσθέτει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Καθένας που θα προσέρχεται θα φέρνει το δικό του μαξιλάρι και μια χρηματική δωρεά που δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από 5 λίρες. Για ανέργους, συνταξιούχους και παιδιά η ελάχιστη καταβολή είναι 3 λίρες. Κάθε μαξιλάρι θα αντιστοιχεί σε 1 κιλό ή μια συσκευασία ειδών πρώτης ανάγκης που θα σταλεί στην Ελλάδα. Οι διοργανωτές έχουν έρθει σε επαφή με εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο μαξιλαροπόλεμο με δωρεές και υπαλλήλους. Η διεξαγωγή της εκδήλωσης γίνεται μέσω της εθελοντικής ομάδας Power, που σημαίνει δύναμη, και που απαρτίζεται από 21 Έλληνες και Κύπριους φοιτητές σε πανεπιστήμια της Αγγλίας και διαθέτει 120 εθελοντές από διάφορες χώρες του κόσμου. Έτσι είναι και εντυπωσιακές οι εικόνες που παρακολουθήσατε με το μαξιλαροπόλεμο, όπου μικροί όλοι παίζαμε με τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας, τους φίλους μας. Τώρα θα γίνει και για ένα καλό για την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε τώρα, θα συνδεθούμε με την Αγγελική Στόγια και το govastileto.gr για να μας πει έτσι διάφορα θέματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο και θα μιλήσουμε για τα βραβεία BAFTA. Αγγελική, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το govastileto.gr. Όντως σήμερα η απονομή που έγινε χθες το βράδυ των Βρετανικών κινηματογραφικών βραβείων BAFTA είναι το θέμα της ημέρας σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Πολλά είναι τα θέματα που βγήκαν από τα συγκεκριμένα βραβεία και θα ξεκινήσω πρώτα να σας πω ότι εντάξει, είχε και αυτή η βραδιά πολύ λάμψη, πολλούς επώνυμους, διάσημους που πήγανε στο Λονδίνο και πήραν και οι περισσότεροι από αυτούς έφυγαν και με το βραβείο τους. Ήταν η 86η κατά σειρά τελετή απονομής των βραβείων BAFTA, British Academy Film Awards. Έγινε στο Λονδίνο, στο Royal Opera House. Φυσικά εκεί ήταν και ο πρίγκιπας William, πως είναι λογικό. Ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές? Λοιπόν, πολλοί ήταν οι νικητές. Θα σου πω ότι το μεγάλο νικητής βραδιάς είναι η ταινία Gravity, η οποία πέσπασε συνολικά 6 βραβεία. Ενώ ο Αλφόνσο Κουαρόν αποχώρησε με το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη. Το βραβείο του πρώτου ανδρικού απέσπασε ο Τσιουέτελ Εντιοφόρ για τον ρόλο του στην ταινία 12 χρόνια σκλάβος, αφήνοντας πίσω του τον Ντικάπριο, τον Τόμ Χάνκς, τον Κρίστιαν Μπέιλ, τον Μπρους Ντέρν. Όλοι αυτοί βέβαια ήταν εκεί πέρα, έτσι. Η συγκεκριμένη ταινία αναδείχθηκε παράλληλα η καλύτερη της χρονιάς.
Η νικήτρια του πρώτου γυναικείου ρόλου είναι και το απόλυτο φαβορί έτσι για, και για το Όσκαρ η Kate Blanchett στην ταινία Blue Jasmine, η οποία έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση κομψή, άλλωστε το στυλ της είναι τέτοιο. Και αφιέρωσε και το βραβείο της στο φίλο της, όχι, το βραβείο της στον φίλο της ή ο φίλο της, όχι το αγόρι της. Όχι, το αγόρι της. Το φίλο της εννοείς, ναι, τον νοτικοχαμένο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν. Υπάρχει και σχετικό βίντεο το οποίο μπορείτε να δείτε στο www.vastelero.gr. Η Jennifer Lawrence κέρδισε ένα βραβείο του Β' γυναικείου ρόλου για την ταινία American Hustle, άλλη με ταινία που έφυγε με πολλά βραβεία. Ενώ την Netflix έκανε νικητή στην κατηγορία Β' ανδρικού ρόλου. Που ποιος ήταν ο Μπάργκαντ Άμπτη για τη συμμετοχή του στην ταινία Captain Phillips. Η καλύτερη ξενόγλωση ταινία ανακηρύχθηκε η τέλεια ομορφιά του Πάολο Σορεντίνο. Το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο ήταν αυτό του οδηγού διαπλοκής. Σας είπα ότι ο οδηγός διαπλοκής έχει πάρει πολλά βραβεία, πήρε πολλά βραβεία χθες. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη τη λίστα στο govastelero.gr, επειδή είναι πολύ μεγάλη και αυτή δεν προλάβουμε να την πούμε. Θα πάμε όμως σε ένα ζευγάρι, σε ένα πανέμορφο και από τα πιο διάσημα ζευγάρια παγκοσμίως, την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ, που η εμφάνισή τους έκλεψε τις εντυπώσεις και μάγεψε τους πάντες. Αυτή είναι και η πρώτη, να πούμε έτσι, επίσημη εμφάνιση της Αντζελίνα Τζολί μετά την περιπέτεια υγείας που όλοι ξέρουμε ότι πέρασε. Ναι. Έχει κάνει μαστεκτομή. Χαμογελαστή, ευδιάθετη, πανέμορφη και πολύ έκανε εντύπωση για το στυλιστικό, από στυλιστική πλευρά επίσης το ζεύγος, γιατί εμφανίστηκαν με δύο κοστούμια και οι δύο, από τον Νίκο Ιβ Σεν Λοράν ήταν. Δεν ήταν και φθηνά. Ναι, εντάξει, κανένας που χαλεί δεν φοράει φθηνά. Η αλήθεια είναι, όλα είναι μεγάλων οίκων, όπως και τα κοσμήματα που φορούν. Ένα πολύ όμορφο ζευγάρι και πολύ κομψό. Και έκανε και τη διαφορά η Τζολί, διότι εντάξει, το χαλί συνήθως τη βλέπουμε. Τουαλέτες. Αυτή εμφανίστηκε με κοστούμι. Είχαμε έτσι καμία ωραία τουαλέτα βραδινή σε κάποια κυρία. Πολλές. Οι περισσότερες έχουν βάλει ωραίες τουαλέτες και να πούμε ότι το χρώμα έτσι που επικράτησε στα βραβεία BAFTA, σε αντίθεση με τα βραβεία Grammy, που ήταν πολύχρωμες οι τουαλέτες, εδώ ήταν μαύρες, σκούρες οι αποχρώσεις, οι περισσότερες, έτσι. Γιατί έτσι, υπενθούσαμε κάτι. Αλλά αρκετές κυρίες προτίμησαν, όπως η Uma Thurman. Η συμπροταγωνίστρια της Kate Blanchett στην ταινία Blue Jasmine, επίσης μαύρο φόρεμα, πολύ μαύρο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην έκπληξη που περίμενε τον πρίγκιπα William στα βραβεία. Όπως καταλαβαίνετε, ο William κάθισε σε μία από τις πρώτες θέσεις, έτσι, στην πρώτη σειρά. Ο λόγος που βρέθηκε εκεί ο 31χρονος πρίγκιπας ήταν για να βραβεύσει την Έλεν Μίρεν που υποδίθηκε τη γιαγιά του, τη Βασίλισσα Ελισάβετ, στην ταινία «Η Βασίλισσα» το 2007 για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο. Ναι. Εμφανίστηκε χωρίς την Κέιτ Μίτλετον. Να φανταστούμε, εντάξει, υποχρεώσεις με το πρίγκιπα Τζόρτζ είναι πολλές. Είδε θα είχε φούστα κάτω από το γόνατο και ασθενή, όπως της έχει πει η Βασίλισσα Ελισάβετ πλέον να φοράει, να κόψει τα έρινα φορέματα. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε στο govastelero.gr τι συνέβη στον... τι συνέβη, έτσι, το highlight της βραδιάς στον πρίγκιπα William. Ο rapper Tiny Tempa, την ώρα που εμφανίστηκε στη σκηνή και τραγουδούσε, κάποια στιγμή κατέβηκε, πήγε στον πρίγκιπα William, πέρασε δηλαδή τον πρίγκιπα William και του είπε high five, δηλαδή κόλλα πέντε. Και εκείνος το έκανε και έχει πολύ, έτσι, είναι πολύ όμορφο το στιγμιότυπο, η έκφραση που παίρνει το πρόσωπό του, έτσι, και κάνει και τη διαφορά. Μάλλον δεν το περίμενε, αλλά εντάξει, ένας πρίγκιπας μπορεί να είναι και του Σαλονιού και του Λιμανιού, μπορούμε να πούμε, να το πούμε. Εντάξει, ο κύριος William έχει δείξει ότι εντάξει, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει λόγω πρωτοκόλλου, αλλά είναι και ένα τακτικό ζευγάρι μαζί με την Kate Middleton. Και θα κλείσουμε τα βραβεία BAFTA. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, θα λέμε περιληπτικά λόγω χρόνου, αλλά αναλυτικά μπορείτε να δείτε στο govastelero.gr. Να απολαύσετε έτσι και βίντεο αλλά και τις όμορφες, τα όμορφα της ρούχα που επέλεξαν να βάλουν οι διάσημοι. Θα πάμε λίγο στην Kate Blanchett που αναφερθήκαμε πριν και στην αφιέρωση που έκανε στον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός πριν λίγες μέρες στο διαμέρισμά του. Η ίδια έφυγε στη σκηνή για να πάρει το βραβείο της και μεταβίας έτσι κρατούσε τα δάκρυά της.
Η 44χρονη ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά «Φιλ, φίλε μου, αυτό είναι για σένα. Ελπίζω να είσαι υπερήφανος». Κάποια στιγμή, κοίτοντας έτσι ψηλά, είπε «Μία διαρκής λιδία, λίθος που έβαζε τον πύχη ψηλά». Λόγια έτσι προς τον Φιλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, δείχνοντας έτσι το ταλέντο του και πόσο πολύ θα καλύψει γενικότερα ο Φιλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, μια τεράστια έτσι απουσία. Είχε συγκλονιστεί το Hollywood και γενικά ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του αγαπητού, μπορούμε να πούμε, ηθοποιού που είχε πάρει και Όσκαρ. Να σε ρωτήσω, Αγγελική, τα βραβεία BAFTA θεωρούνται έτσι προάγγελοι, θεωρούν, πώς να το πω τώρα, ότι πού θα πάνε και τα βραβεία Όσκαρ? Προάγγελοι των Όσκαρ θεωρούνται τα βραβεία Grammy. Τα Grammy. Τα BAFTA, ποια είναι η διαφορά τους, γιατί εγώ... Οι χρυσές σφαίρες, συγγνώμη, οι χρυσές σφαίρες θεωρούνται και τα BAFTA, θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ. Ήδη δηλαδή αρκετά από τα φαβορή που έχουμε ακούσει για να για πάρουν Oscar. Ναι, κάποιο Όσκαρ σε κάποια κατηγορία έχουν πάρει στα προηγούμενα βραβεία που έχουν δοθεί, γιατί είναι αρκετά, είναι οι χρυσές σφαίρες, είναι τα BAFTA, είναι από το σωματείο των ηθοποιών, είναι από το σωματείο των κριτικών. Είναι πάρα πολλά τα βραβεία. Έχουν γίνει 4 βραδιές, ας πούμε, τέτοιες που έχουν δώσει βραβεία. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι λίγο πολύ παίζουν τα βραβεία στις ίδιες ταινίες και στους ίδιους ηθοποιούς. Επομένως, δεν το Μάρτι, θα μάθουμε πού θα πάνε και τα χρυσά γαλματίδια. Πάντως, αυτό που έχει παρατηρηθεί στους ανθρώπους που παρακολουθούν τα Όσκαρ είναι ότι κάθε χρόνο μια έκπληξη θα τη δούμε. Έτσι. Για να δούμε και τι θα γίνει φέτος. Να δούμε. 6 Μαρτίου είναι τα Όσκαρ. Με παρουσιάστρια την Ellen DeGeneres για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά το 2007. Επανέρχεται στην παρουσίαση της μεγάλης. Θα δούμε τους νικητές και τους χαμένους και φυσικά τις παρουσίες, οι οποίες πάντα είναι εντυπωσιακές, είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί έχουμε και αυτή την πλευρά των Όσκαρ. Ωραία, περισσότερα λοιπόν για τα βραβεία BAFTA, πολλά άλλα θέματα, αλλά και φυσικά τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των ζωδίων, γιατί έχουμε και αυτά, Αγγελική, δεν έχουμε? Βεβαίως. Από το govastileto.gr. Αγγελική, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας και σήμερα. Και εγώ. Καλό μεσημέρι. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ να σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Θα είμαστε μαζί και αύριο στις 2 το μεσημέρι. Μην χάσετε το βράδυ Κίτρινο Τύπο και Μάκη Τριανταφυλόπουλα από την τηλεόραση της Ζούγκλας και το Extra 3. Καλό σας μεσημέρι, καλό σας απόγευμα. Ραντεβού αύριο. Γεια σας.